Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για ψυχολογία. Είναι η στήλη της ψυχολογίας, όπως κάθε Παρασκευή, με τον συνεργάτη μας, τον Μιχάλη τον Τζιτζερή. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Για μία ακόμα Παρασκευή μαζί μας, είναι η πρώτη τελευταία Παρασκευή που θα είμαστε μαζί και θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, νομίζω πιο επίκαιρο και πιο φρέσκο πεθαίνεις πραγματικά, γιατί σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων και με αφορμή αυτό νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε μία κουβέντα σχετικά με αυτό, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και πώς τα εκλαμβάνουν και οι ίδιοι μαθητές, αλλά και οι γονείς στη συνέχεια. Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν απέχεις χρόνια από αυτή τη διαδικασία, ξεχνάς λίγο και το δεδομένο ότι αναμένεις κάποια αποτελέσματα, κάποιους αριθμούς, κυρίως που θα σου καθορίσουν, να το πω λίγο διαφορετικά, θα έρθουν μάλλον σαν επιστέγνασμα μιας προσπάθειας μαθησιακής κυρίως της οποίας έχεις κάνει. Έτσι, σήμερα, αύριο, νομίζω, ανακοινώνονται σιγά σιγά τα αποτελέσματα με έναν θεωρώ πιο απλό τρόπο και πιο σύγχρονο σε σχέση με τις δικές μας γενιές, όπου αυτές τις μέρες όλοι περιμέναμε στα τζάμια να τυχοκολληφούν οι σελίδες με τα νούμερα, με τους στόχους, με τους βαθμούς που έχει επιτύχει ο καθένας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ηλεκτρονικά πλέον μπορεί κάποιος να μπει και να περάσει τα στοιχεία του και να δει τους βαθμούς τους οποίους έφερε. Και όπως καταλαβαίνεις έτσι, Χριστόφορε, αμέσως κινητοποιείται ένα άλλο σύστημα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο που βάζει το παιδί το ίδιο τον υποψήφιο μέχρι χτες των επιτυχών, μάλλον των γνωρίζοντα αποτελέσματα θα λέγαμε καλύτερα, σε μια διαδικασία μηχανογραφικού βελτίου, πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου σε σχέση συγκρίνοντας πάντα τις δικές μας γενιές είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, δεδομένου ότι πλέον έχεις κάποια δεδομένα και αποφασίζεις με ποιον τρόπο θα δηλώσεις τις σχολές τις οποίες έχεις επιλέξει ή έχεις το μυαλό σου έτσι νοερά. Ενώ να υπενθυμίσω ότι κάποια χρόνια πριν πρώτα προηγούνταν το μηχανογραφικό βελτίο. Ουσιαστικά σε πετούσαν στη θάλασσα χωρίς να ξέρουν καν αν έχεις τα απαραίτητα ή αν γνωρίζεις μπάνιο. Και μετά έμπαινε σε μια διαδικασία εξεταστικής έτσι, δοκιμασίας και με βάση τους βαθμούς έβγαινε το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάρα πολλά λοιπόν παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά γνωρίζοντας πλέον τους βαθμούς, αλλά έχοντας τις αρχικές προσδοκίες και τους αρχικούς στόχους που έχουν θέσει να τους έχουν καλύψει, πολύ απλά, ειδικά σε μαθήματα τα οποία μπορείς να υπολογίσεις πολύ περισσότερο τον ακριβή βαθμό τον οποίο έχεις γράψει, βλέπουν αν έχουν πιάσει το στόχο ή όχι και μπαίνουν σε μια διαδικασία στο να αρχίζουν σιγά σιγά νοερά να αποφασίζουν για τις σχολές τις οποίες έτσι τους ενδιαφέρουν και θέλουν να ενταχθούν στο τρίτο βάθμιο εκπαίδευση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλει κανείς το παίρνει, και η οικογένεια και οι γονείς κινητοποιούνται σε μια ανάλογη διαδικασία και θέλει μια προσοχή εδώ, γιατί, πώς λέμε, αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνη, μήπως προσδοκίες γονέων παιδεύουσι τέκνη, δεδομένου ότι πάρα πολλές προσδοκίες ανεκπλήρωτες των γονέων βρίσκουν εφαρμογή πάνω στο σε αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε και επιβάλλουν πολλές φορές έτσι με έναν δύσκολο τρόπο, πολλές φορές γίνονται αρκετά πιεστικοί προς τα παιδιά τους προκειμένου να δηλώσουν τη μία σχολή ή την άλλη σχολή εφόσον βλέπουν θεωρητικά ότι την κατέχουν ή την έχουν πιάσει ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Παρατηρούμε και αυτό το βλέπουμε λίγο εμείς γνωρίζοντας τα παιδιά σε μια διαδικασία είτε μέσα στη φοιτητική του ζωή είτε όταν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, ότι πάρα πολλά παιδιά σε εισαγωγικά πάλι λέξη πέφτουν στην παγίδα αυτή και φτάνουν να ολοκληρώσουν μια σχολή, ένα κύκλο σπουδών, να μην ασκήσουν ποτέ το επάγγελμα ή να ανακαλύψουν κάπου στο μέσο της σχολής ότι πραγματικά δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελαν να κάνουν. Ξέρεις Χριστόφερε, αυτό είναι, να το πω λίγο, ένα απίστευτο, μια απίστευτη παλινδρόμηση, ένα απίστευτο πισωγύρισμα θα λέγαμε τη ζωή ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία, εφόσον σκεφτείτε ένα παιδί μπαίνει στα 18 στο πανεπιστήμιο, στα 24, 23-24 είναι εκτός σχολής, εντάσσεται δηλαδή τυπικά τουλάχιστον στο επαγγελματικό κομμάτι, αποτελεί ένα ράβισμα θα λέγαμε, βλέποντας ότι είναι τελικά άλλο αυτό το οποίο ήθελε να κάνει, άλλο αυτό το οποίο έκανε, ότι ίσως έχει ένα πτυχίο το οποίο δεν έχει κάποιο αντίκρισμα ή διαφορετικές ήταν οι προσδοκίες του όταν δήλωνε κάποια συγκεκριμένη σχολή. Βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η μόδα να δηλώνουμε τη σχολή με βάση την πόλη. Δηλαδή να μην μας ενδιαφέρει τόσο
η σχολή, να μας ενδιαφέρει η πόλη η οποία θα φοιτήσουμε. Και ξέρεις, αυτό μεταξύ των κοινοτήτων, των φοιτητών γιγαντώνεται. Και επειδή ζούμε σε μια κατεξοχήν φοιτητική πόλη, παράμετα για να είναι πολύ ζωντανή πόλη, με πάρα πολλούς φοιτητές, με πολύ ζωντανή, όπως το λέμε, πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, από οπτική, από την άποψη της διασκέδασης και των επιλογών, πολλά παιδιά παρασύρονται αποκλειστικά διαλέγοντας τη μία ή την άλλη πόλη. Mm-hmm. Εντάξει, χωρίς ουσιαστικά να ξέρουν αν θέλουν εκεί να είναι και να σπουδάσουν το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο έχουν επιλέξει. Όπως και να έχει, πάντως για τους γονείς θα λέγαμε είναι ένα ισχυρό σοκ το ότι φεύγει το παιδί, και σε λίγους μήνες πολλά παιδιά θα αποχωριστούν από τους γονείς τους, ίσως και για πρώτη φορά στη ζωή τους. Εκεί ήθελα να σε πάω ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό που λέμε λίγο το σύνδρομο της άδειας στολιάς, το ονομάζουν mm-hmm. στη βιβλιογραφία. Είναι όταν ουσιαστικά το σπίτι μένει μόνο του, ειδικά αν μιλάμε για ένα παιδί στην οικογένεια, δηλαδή μιλάμε για μια τριγωνοποίηση των δύο γονέων και του ενός παιδιού, πραγματικά το σπίτι μένει μόνο του όταν φεύγει το παιδί για σπουδές, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αν ήδη έχει περάσει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, το πρώτο σοκ έχει έρθει με το πέρασμα του πρώτου παιδιού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εάν όντως είναι ένα παιδί, είναι έτσι ένα πραγματικό σοκ για τους γονείς. Οι γονείς ανησυχούν για πάρα πολλά πράγματα. Εκεί που πολύ χαρακτηριστικά λένε και τα ίδια τα παιδιά είναι χαλαροί σχετικά και διαχειρίζονται κάποια πράγματα που συντονίζονται αρκετά, mm-hmm. νιώθουν δύσκολα, δύστροπα, συναισθήματα πιο πολύ που μοιάζουν στο καταφυκτικό κομμάτι, ειδικά τον πρώτο καιρό, αυξάνουν την επικοινωνία πάρα πολλές φορές χωρίς λόγο, προσπαθώντας έτσι να καλύψουν τη δικιά τους ανασφάλεια για το πώς βρίσκεται το παιδί στο καινούργιο πλαίσιο, γιατί τους ενδιαφέρουν πολλά πράγματα. Καταρχήν η ασφάλεια των παιδιών τους, το αν τα παιδιά τους περνάνε καλά στο εκεί που βρίσκονται και αν γενικότερα ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν θέσει και στις απαιτήσεις τις ακαδημαϊκές και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και είναι καλό να ακουστεί ότι και παλιότερα αλλά και τώρα πάρα πολλά παιδιά, Χριστόφορε, ακολουθούν έτσι τη διαδικασία του να μείνουν με κάποιο άλλο παιδί στα χρόνια των σπουδών τους, δηλαδή να υπάρχει ένας συγκάτοικος, όπως χαρακτηριστικά λέμε, μια είδους συγκατοίκηση. Και αυτό ξεκινάει πάρα πολλές φορές, επειδή πάρα πολλά παιδιά στις ηλικιακές τάξεις συνάπτουν αυτό που λένε οι έφηβοι, ο κολλητός μου, η κολλητή μου, τυχαίνει, ή πολλές φορές δηλώνουμε την ίδια πόλη και περνάμε σε διαφορετικές σχολές ή στην ίδια σχολή και μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκατοίκησης. Αυτό γίνεται και για οικονομικούς λόγους, κυρίως στις δύσκολες εποχές, ελαφρύνοντας έτσι τους γονείς από το βάρος των σπουδών και προκειμένου το παιδί να έχει ένα γνωστό, δηλαδή το σχολικό πλαίσιο ή παρέα που έκανε στο σχολείο να μεταφερθεί στο σπουδαστικό πλαίσιο. Είναι ένα θετικό κομμάτι, ειδικά στο κομμάτι της προσαρμογής. Το παιδί σίγουρα θα προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα στο καινούργιο του περιβάλλον. Εξαρτάται βέβαια γιατί περιβάλλον μιλάμε, γιατί αν μιλήσουμε χρόνια πριν, υπήρχαν παιδιά τα οποία φεύγαν από το σπίτι τους μόνο και μόνο όταν ήταν να σπουδάσουν, ή αν δεν σπούδαζαν, μόνο και μόνο όταν πηγαίναν κάπου στο στρατό. Πλέον και οι αποστάσεις έχουν μικρύνει αρκετά από στα δύο μεγάλα κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εκτός από αυτό, το διαδίκτυο, μέσω του διαδικτύου μπορεί ο καθένας να δει και να παρατηρήσει το οτιδήποτε όποια στιγμή της μέρας θέλει. Αυτό το αναφέρω γιατί και πολλά παιδιά θα κληθούν να μπουν σε μια διαδικασία να σπουδάσουν στο εξωτερικό, όπως γίνεται. Δηλαδή να επιλέξουν πλέον χώρα και πανεπιστήμιο το οποίο θα σπουδάσουν. Και σίγουρα η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχει βοηθήσει στο να βελτιωθεί πάρα πολύ η επικοινωνία με την πατρική οικογένεια mm-hmm. και το να υπάρχει, να διατηρηθεί κάποια σχέση, θα λέγαμε, αναφορικά με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, όπου ένα παιδί έφευγε να σπουδάσει και επέστρεφε μετά από κάποιους μήνες ουσιαστικά πίσω στο σπίτι του. Σαφέστατα. Και νομίζω πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος τελικά από τα ίδια τα παιδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά ακριβώς επιζητούν να πάνε σε μια άλλη πόλη, όχι μόνο για αυτό το λόγο που είπες, ότι ας πούμε τα Γιάννα θεωρούνται μια φοιτητούπολη με έντονη ζωή, αλλά επειδή ακριβώς θέλουν να αποκτήσουν μια δικιά τους ελευθερία να εξαρτοποιηθούν. Mm-hmm. Ακριβώς. Και βλέπουμε τους γονείς να πολλές φορές
να φοβούνται και το ενδεχόμενο ότι πρέπει να ξαναμείνουν οι δυο τους στο σπίτι, έτσι. Ότι πρέπει να ξαναγίνουν ζευγάρι. Ακριβώς, είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, ότι ξανά η οικογένεια γίνεται ζευγάρι. Οι γονείς πρέπει να βγουν πιο κοντά. Και συνήθως όταν υπάρχει ένα παιδί, πολλές φορές μειώνονται και οι συγκρούσεις, γιατί το ενδιαφέρον των γονέων είναι πάνω στο παιδί, οπότε δεν ασχολείται συσσαγωγικά ελέξονας τόσο πολύ με τον άλλον. Έχουν πέσει και οι δύο στο παιδί προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του. Εφόσον όμως το παιδί αποχωρεί για τις σπουδές του, ξαναμένουν σαν ζευγάρι και μπορεί να βγουν στην επιφάνεια πράγματα ή να χρειάζονται διαχείριση στο μεταξύ τους πλαίσιο, ένα κομμάτι το οποίο ίσως δεν το είχαν φανταστεί πριν από καιρό. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί φεύγοντας πρέπει να αυτοδιαχειριστεί κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχει ένα καινούργιο νοικοκυριό, πρέπει να πληρώσει μόνος τους λογαριασμούς. Για πρώτη φορά έχει χρήματα στα χέρια του αρκετά, τα οποία πρέπει να κάνει μια πολύ καλή διαχείριση προκειμένου να μην βγει εκτός προϋπολογισμού και μια σειρά από πράγματα. Σίγουρα πρέπει να δοθεί ένα κομμάτι προσαρμογής στα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό και πολλοί γονείς, και καλό είναι να ακουστεί, στους πρώτους μήνες των σπουδών προτείνουν στα παιδιά τους να έρχονται, ειδικά αν είναι σε κοντινή απόσταση ο τόπος καταγωγής από τον τόπο σπουδών, στο να έρθουν κάθε Σαββατοκύριακο, όπως λέμε κοινά, στο πατρικό του σπίτι, να διατηρήσουν όσο γίνεται πιο ζωντανή την επαφή στο κομμάτι της οικογένειας. Βέβαια, αυτό στη διακριτική ευχαίρεια του παιδιού και πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτό και δείχνει λίγο και το βαθμό προσαρμογής. Καταλαβαίνεις, ένα παιδί το οποίο σε όλο το πρώτο έτος του είναι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, σχεδόν τις μισές μέρες της εβδομάδας. Και αν βάλουμε και τις αργίες και ό,τι συνεπάγεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο στο σπίτι του, δεν μιλάμε για πραγματική φυγή από το σπίτι λόγω σπουδών, αλλά μιλάμε για μια προσκόλληση ουσιαστικά από το σπίτι. Θέλει έτσι μια ιδιαίτερη διαχείριση, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα. Το παιδί πρέπει να βγει, πρέπει να επιδιώξει να γνωρίσει καινούργια άτομα, τα οποία, ας μην ξεχνάμε, έχουν την ίδια ηλικία και τους ενώνει η επιτυχία τους στο Α ή στο Β πανεπιστημιακό ίδρυμα, και από εκεί και πέρα να αρχίζει να ανακαλύπτει αυτό που λέμε και λίγο τον κοινωνικό του εαυτό. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι ενήλικα. Σωστό. Από το 18 και μετά. Ακριβώς. Και με βάση τον νόμο και ό,τι συνεπάγεται, ψηφίζει, έχει άδεια οδήγησης πλέον, μια σειρά από άλλα δικαιώματα που δίνει η ενήλικη ζωή. Είναι ακαδημαϊκός πολίτης. Αποκτά την ακαδημαϊκή ταυτότητα, ένα στοιχείο έτσι, και ένα ρόλο τον οποίο τον έχει σε ένα κομμάτι της ζωής του κάθε άνθρωπος που έτσι εισάγεται σε κάποιο ανώτατο ή κατώτατο τεχνολογικό ίδρυμα. Okay, έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά και ρόλους που πρέπει να τους βιώσει, πρέπει να τους αποκτήσει. Οι γονείς σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο σε αυτό το κομμάτι. Συν όλο το άλλο πλαίσιο των σχέσεων, των γνωριμιών με το άλλο φίλο, τον φλερτ και όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει. Σωστό. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι νομίζω που πρέπει να αναφέρουμε, να θίξουμε φυσικά, γιατί τα θέματα αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, είναι, αν θέλεις, και αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών η αποτυχία, η μη είσοδο σε μία σχολή, ειδικά όταν έχουμε και λίγο κάποια αντίθεση στην οπτική του παιδιού και των γονέων. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι γονείς θεωρούν μεγάλη αποτυχία το παιδί τους να μην περάσει, ας πούμε, στην πόλη τους, οι γιαγιά τους γονείς που θέλουν το παιδί τους να περάσει στα Γιάννα. Ενώ αντίστοιχα το παιδί θέλει να αποφύγει τα Γιάννα, ας πούμε. Αυτή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ των δύο οπτικών, νομίζω, θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση, όπως επίσης και η αποτυχία. Το ότι δεν τελειώνει η ζωή στις Πανελλήνιες, το αν δεν πέρασα σε μια σχολή που ήθελα, ας πούμε, ή ότι δεν πέρασα γενικώς σε μια σχολή, δεν σημαίνει ότι δεν έχω επιλογές. Εξάλλου, πολλοί άνθρωποι σήμερα σπουδάζουν κάτι και τελικά δουλεύουν κάπου αλλού. Ναι. Εννοείται ότι δεν συνεπάγεται, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ότι αυτό το οποίο θα το σπουδάσεις, καταρχήν θα μπορέσεις να το ασκήσεις και κατά δεύτερον θα σου οδηγήσει σε μια επαγγελματική αποκατάσταση, να το πω λίγο διαφορετικά. Αυτό το βλέπουμε λίγο και εμείς, οι οποίοι έχουμε φύγει τέλος πάντων από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, ότι είναι άλλο το εργατικό έτσι, κομμάτι και το κομμάτι άσκηση του επαγγέλματος και άλλο το αμιγώς θεωρητικό ακαδημαϊκό κομμάτι. Αυτό που είπες όντως έχει να κάνει με, εγώ θα το πω και λίγο χαρακτηριστικά, πολλοί γονείς έτσι δελεάζουν τα παιδιά τους αυτή την ηλικία. Με μία έννοια δήλωσε τα Γιάννενα ή δήλωσε και εγώ θα προσπαθήσω να σου εξασφαλίσω ένα αυτοκίνητο ή θα βρούμε κάτι προκειμένου να είσαι αυτόνομος, τους παρουσιάζουν μία εικόνα αυτονομίας.
η οποία πάλι είναι διαχειρίσιμη σε ένα κομμάτι, γιατί δεν ξέρω ένα παιδί το οποίο σπουδάζει στην Κοζάν, λέω για παράδειγμα, και έχει τους γονείς του κάθε Σαββατοκύριακο εκεί, ή είναι υποχρεωμένος εισαγωγικά αυτό να είναι τις μέρες που δεν έχει εργαστήρια, αν είναι σε κάποιο ΤΕΙ στα Γιάννενα, έχει μεγαλύτερη αυτονομία από ένα παιδί το οποίο είναι στα Γιάννενα. Αυτό οφείλεται λίγο στη διαχείριση και στη συμφωνία, θα λέγαμε, που υπάρχει την άτυπη μεταξύ των μελών της οικογένειας. Σίγουρα οι μητέρες έτσι αγχώνονται λίγο περισσότερο, θα λέγαμε, και το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, αυτό που ανέφερα λίγο στην αρχή, εντοπίζεται κυρίως στις μαμάδες, στις γυναίκες, στις σύζυγους. Πολύ πιο έντονο βέβαια γίνεται, το καταλαβαίνεις όταν κάποιος πηγαίνει στο στρατό, είναι αγόρι δηλαδή το παιδί, και ίσως είναι και μοναδικό, που πολλές φορές μπαίνει σε μια διαδικασία να έτσι εκπληρώσει στρατιωτικές του υποχρεώσεις, όπου για τη μαμά έτσι είναι ένα δύσκολο πλαίσιο τουλάχιστον στο να το αποδεχτεί. Ναι, ειδικά αν είναι μοναχογιός, έχουμε διάφορα. Ναι. Εγώ επειδή είμαι και ψυχολόγος έτσι στο στρατό, έχω να θυμάμαι πάρα πολλές περιπτώσεις μαμάδων, το λέω λίγο διαφορετικά, φαντάρων παιδιών οι οποίοι κάναν την φοιτεία τους στη στρατιωτική, και επειδή ήμουν και σε κέντρο νεοσυλλέκτων, είναι αυτό που λέμε, ότι βλέπαμε τον άλλον κατευθείαν με το που έμπαινε στην ζωή της στρατιωτική και στο άλλο πλαίσιο της ζωής του. Πραγματικά οι αντιδράσεις μερικών γονέων, παύλα κυρίως μαμάδων, ήταν εντυπωσιακές και μου θυμίζουν έτσι και τα πράγματα που παρελθόν. Και πρέπει να μας τα πεις κάποια στιγμή όλα αυτά. Εγώ πάντως έτσι για να συνοψίσουμε λίγο και αυτά που είπαμε σήμερα, θέλω να πω ότι τα φοιτητικά χρόνια, η περιφοιτητική περίοδος της ζωής είναι πάρα πολύ καλά. Και θεωρώ ότι και οι γονείς σαφέστατα έχουν τα δίκια τους να αγχώνονται και να έχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εμπιστεύονται λίγο και τα παιδιά τους εν μέρη. Δηλαδή, εντάξει, έχετε ανησυχία, φίλες και φίλοι, ότι πέρασε μία πόλη, σίγουρα υπάρχουν και τα οικονομικές δυσκολίες, ή ότι πέρασε μία σχολή που ενδεχομένως δεν θα θέλετε εσείς να περάσει. Θέλαμε, ας πούμε, να κάνουμε το παιδί μας γιατρό και μας βγήκε, ξέρω εγώ, δικηγόρος. Okay. Δεν τελειώνει η ζωή εδώ, συνεχίζουμε και. Ναι, και ας μην ξεχνάμε, να μεταφέρουμε το άγχος. Ναι, και ας μην ξεχνάμε ανεξαρτήτως, είναι κάτι το οποίο μας το πιστώνουν τα παιδιά όταν μιλάμε μαζί τους, είναι μεγαλύτερη ηλικία. Ανεξαρτήτως από την πόλη την οποία θα σπουδάσουν, η δημιουργία έτσι ενός άτυπου κοινωνικού ιστού, μιας παρέας, θα τους βελτιώσει κατά πολύ τα χρόνια παραμονής τους σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά για παράδειγμα τα οποία περνάνε σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λέω για παράδειγμα την Οριστιάδα ή τη Φλόρινα ή σε κάποιο νησί, και περνάνε πολύ πιο όμορφα τη φοιτητική του ζωή από παιδιά τα οποία περνάνε και δεν έχουν εξοικειωθεί με χαοτικές πόλεις όπως πλέον είναι η Αθήνα και λιγότερο η Θεσσαλονίκη, να το πω λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή πάλι αυτό είναι κάτι διαχειρίσιμο, ωστόσο πρέπει να έχουν στο νου τους τα παιδιά ότι ένας έτσι από τους ρόλους τους οποίους θα αναλάβουν και είναι και μια πρόκληση για τους ίδιους, είναι η δημιουργία αυτό που λέμε της παρέας της νέας παρέας πολλές φορές, του νέου κοινωνικού ιστού, και από εκεί μέσα προκύπτουν διάφορα πράγματα, η οποία και θα τους δέσει και θα τους κρατήσει και θα τους δώσει μια άλλη οπτική για το μέρος το οποίο έτσι βρίσκονται, και πολλά 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 άλλα πράγματα. Σωστό. Και είναι και σωστό αυτό που λες. Τα παιδιά, να πω εδώ στο σημείο αυτό που ενδεχομένως θα περάσετε σε κάποιες άλλες πόλεις, κοινωνικοποιηθείτε, βγείτε έξω, μην φοβηθείτε, γνωρίστε την καινούργια πόλη, γνωρίστε καινούργια άτομα, και εντάξει. Και οι γονείς, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι δύσκολη περίοδος, η αλήθεια είναι αυτή, για όλη την οικογένεια, γιατί αλλοιώνει λίγο τη ρουτίνα, αν θέλεις, και την καθημερινότητα που είχε συνηθίσει η οικογένεια. Το παιδί στο σπίτι, ή ο αδερφός, ας πούμε, φεύγει. Το αντίστοιχο μέλος. Ναι, αλλάζει γρήγορα η οικογένεια σε λίγο. Δηλαδή, έχεις ένα παιδί που το Μάιο και τον Απρίλιο ήταν πάνω από τα βιβλία, να το πω λίγο χαρακτηριστικά, και έτσι έσβηνε το κομμάτι των εξετάσεων. Μάλλον έσβηνε το διάβασμά του, όπως χαρακτηριστικά λέμε, προς το κομμάτι των εξετάσεων. Το καλοκαίρι να βρίσκεται έτσι σε μια διαδικασία διακοπών, είτε οικογενειακών είτε φιλικών, με τα μπάνια και ό,τι προσφέρει η χώρα μας σε αυτό το κομμάτι. Και ξαφνικά το Σεπτέμβριο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία της μετακόμισης, σε μια διαδικασία της αλλαγής περιβάλλοντος. Οφείλω να πω εγώ, όταν πρωτοπήγα να σπουδάσω, για να θυμηθούμε και λίγο τα δικά μας τα χρόνια, επειδή τα σχολικά μου χρόνια ήταν στην Πρέβεζα,
ως το Λύκειο, πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν νησί οι Πρέβες, δεν ξέραν καν που υπήρχαν, ήταν στο χάρτη, δεδομένου του αποκλεισμού της Ηπείρου λόγω πριν γίνει η Εγνατία, να το πω λίγο διαφορετικά, και δεν υπήρχαν τότε ούτε το Google Maps ούτε άλλες εφαρμογές για να τους εξηγήσω, έψαχνα να βρω ένα χάρτη να τους εξηγήσω πού είναι το μέρος που κατάγομαι, όπως και πολλά άλλα παιδιά, ειδικά στα παιδιά που προέρχονταν από τις μεγάλες πόλεις, γιατί κυκλοφορούσαν εκεί, ήταν σε μια ακτίνα πολύ μικρή γύρω από τις μεγάλες πόλεις, οπότε αγνοούσαν το υπόλοιπο κομμάτι, να το πω λίγο διαφορετικά, της Ελλάδος. Δηλαδή, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά. Όλοι νομίζαν ότι είμαι από νησί για κάποιο διάστημα, ή νομίζαν ότι οι Πρέβες δεν είναι το ίδιο με την Κέρκυρα, ή δεν ξέρω εγώ τι, το είχαν συνδυάσει κάπως στο μυαλό τους, ή ότι είναι τέλος πάντων κοντά στην Ιταλία με έναν τρόπο, δεν ξέραν ακριβώς πώς και τι. Εντάξει, για τα φοιτητικά χρόνια πάντα, ανεξαρτήτως με το πώς προχωρούν τα πράγματα και η κοινωνία και το πόσο δυσκολεύουν ή διευκολύνουν, γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα σε άλλα πλαίσια, όπως ανέφερε η επικοινωνία, όπως ανέφερε η διάχυση της πληροφορίας, όπως οι τρόποι προσέγγισης της γνώσης, έχουν τα δικά τους έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία μένουν αποτυπωμένα στη ζωή κάθε παιδιού, ενήλικα, σε αυτή τη φάση ακαδημαϊκού πολίτη και επαγγελματία μετά από κάποια χρόνια. Και εγώ να πω, έχοντας υπάρξει και όντας φοιτητής εδώ στην πόλη, θα το πω παιδιά, σαν τα Γιάννα δεν έχει. Να ευλογήσουμε και λίγο τα Γιάννια μας εδώ στην πόλη. Λοιπόν, νομίζω αυτά ήταν όλα όσα είχαμε να πούμε. Και εγώ σε ένα επίπεδο, για να σε συμπληρώσω, φοιτητής υπήρξε στο έδωμα μεταπτυχιακό στην πόλη, και είναι αλήθεια, επειδή εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερος από σένα, Χριστόφορο, ότι επειδή πρόλαβα και μία εποχή της δραχμής, όπως χαρακτηριστικά λέμε, που τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο έντονα σε κάθε πλαίσιο, σίγουρα ήταν πολύ πιο όμορφα τα πράγματα. Είπα, και πολύ πιο απλά. Γιάννα δεν έχει. Αγαπάμε Γιάννενα. Λοιπόν, αυτά σχετικά με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν άκρος επίκαιρο σήμερα που βγήκανε, και να πούμε κιόλας καλή επιτυχία στα παιδιά. Να πούμε ένα καλά αποτελέσματα στα παιδιά, και θα ήθελα να πω και εν ώψη του τριημέρου, καλά να περάσουν όσοι μας ακούν και πολύ προσοχή στους δρόμους, γιατί πάντα ακούμε δύσκολα πράγματα. Σωστά, στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Με ασφάλεια να πάνε και να έρθουν στους προορισμούς τους. Εμείς δεν έχουμε κανονίσει μεταξύ μας περιπτώσεις να πάμε πουθενά στο τρίμερο. Θα κάνω παράπονα. Μετά τις διαφημίσεις θα τα κάνω τα παράπονα. Λοιπόν, Μιχάλη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε φυσικά την άλλη Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν. Και με ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτό. Δεν το αποκαλύπτουμε, όπως πάντα συνήθως μας εκπλήσεις. Γενικώς συνεργάτης εδώ κάτι παθαίνετε και με εκπλήσετε. Μου φέρνετε όλα ευχάριστα θέματα.